Καταρχήν να σε ευχαριστήσω, διότι εξαιτίας σου έμαθα το Y2K. Τέλεια. Το οποίο μπορώ να το φλεξάρω τώρα άνετα στην κόρη μου και να γίνεται χαλασμός και να της το παίζω έτσι πολύ, ας πούμε, cool. Μπροστά. Καταλαβαίνεις. Πού πηγαίνεις με αυτό το γλυφιτζούρι στο χέρι? Εγώ σήμερα που λες, ναι. Είμαι guest DJ. Είσαι. Είμαι. Είσαι. Σε ένα club, αλλά στην Τρίπολη. Πάρα πολύ ωραία είναι, ναι. Στην Τρίπολη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει η Αρκαδία, δηλαδή τα σπάει. Ναι. Πήγα πέρσι και δεν περίμενα να δω αυτά που είδα. Τι είδες δηλαδή? Εντάξει, δεν είδα και κάτι, αλλά... Δεν ενά, θα με τρελάνει όμως. Μου άρεσε, γιατί έχει πολύ πράσινο. Μα είναι πάρα πολύ ωραία στην Αρκαδία. Έχει πράσινο και έχει ένα κλαμπ καλό. Ναι. Γίνεται και το πάρτι. Και σε αυτό με κάλεσαν εμένα να παίξω τη μουσική μου που είναι αυτού του στυλ. Τώρα θέλω να δω αν θα σ' αρέσει και η βαθμολογία. Για να δούμε. Για να δω. Όλγα. Το look σου με μπερδεύει λίγο. Γιατί? Αχα. Τι σε μπερδεύει? Πολύ διάσπρατη πληροφορία χωρίς συνοχή. Δηλαδή έχεις φούξια παγέτα μέσα, έχεις άλλο φούξια στο καπέλο. Που έχει αυτό παγέτα και στις λεπτομέρειες. Μετά άλλη λάμψη στη ζώνη, άλλη λάμψη στο παπούτσι, όλα διαφορετικά χρώματα. Δεν ξέρω τι κατάλαβα που το πήγαινες. Και δεν συνεννοηθήκαμε. Απροπό. Καλό. Λοιπόν, ναι, κατάλαβα αυτό με τις λάμψεις και εμένα το είχα σκεφτεί, αλλά επειδή είπατε ότι είμαι DJ και είμαι και cool. Και λες εδώ αυτό. Και δεν με νοιάζει και πολύ. Την ήθελα διαφορετική τη λάμψη και τα... Αυτά διαφορετικά πάνω και λίγο αυτά διαφορετικά κάτω και το πράσινο το φωσφοριζέ από κάτω. Κάπως πάνω στο όλο μου έκατσαν. Εντάξει, κοίταξε, τη λογική την καταλαβαίνω. Περισσότερο σε ρώτησα αν ήταν κάτι που δεν είχα, ας πούμε, σκεφτεί. Ίσως, ας πούμε, και να μπορούσε να βγει κάτι καλό σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω. Είναι kitsch όλο αυτό. Ναι, αλλά το kitsch είναι στη μόδα. Το kitsch μπορεί να είναι ολόκληρο κεφάλαιο και πολύ, πολύ plus, πολύ σωστό. Ναι, συμφωνώ. Το ότι όχι... ήθελα να πετύχω το kitsch, το extra, αλλά κατάλαβες, το καλό το kitsch. Ναι. Όχι αυτό που λες, kitsch okay. Και κακό. Εμένα δεν με έπεισε σήμερα, αλλά αν το πας στην κατεύθυνση μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Είναι 1,5. Μια χαρά. Ναι, μπορείς να πας στους κριτές τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, Ειρήνη, καλή επιτυχία. Και ξεκινάμε με την Ηλιάνα. Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σου, Ηλιάνα. Τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ? Θα φτάσουμε στο 2023, πιστεύεις? Εννοείται. Μόλις τελειώσει η ασυλία ή και νωρίτερα? Σιγά-σιγά, καλέ. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το look που για μένα η βάση του είναι ωραία για το σύνολο που θέλεις να κάνεις, δηλαδή το μπλουζάκι με το από μέσα το μπουφανάκι που είναι τζιν, και το παντελόνι, θα μου άρεσε το πρωί με sneakers, με μια πιο απλή τσάντα. Με ένα άλλο γουνάκι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ λίγο και πάρα πολύ φτωχούλι. Χωρίς αυτό το καπέλο που μου θυμίζει ένα παιδικό τη φραουλίτσα. Wings είναι. Αιμίδες, κοντά έπεσα. Και πρωινά θα μπορούσαμε να το χτίσουμε και να το πάμε κάπου. Ναι, αλλά το concept μου είναι DJ. Άμα τα βλέπεις, το concept που είναι DJ, άμα το googlerες λίγο και πάταγες Y2K DJ, θα σου έβγαζε μια Paris Hilton. Ναι, αλλά δεν είμαστε 2000, είπαμε. Είμαστε μπράβο, είμαστε 2023. Γιατί είμαστε ακόμα στο 2000 όταν έχει ξυπνήσει η Paris αργά το μεσημέρι να πάει να πάρει τον πρωινό της καφέ? Εντάξει, ναι. Με νιώθεις όμως, καταλαβαίνεις σου λέω. Σε νιώθω απόλυτα. Νιώσε με όμως λίγο στο αυριανό επεισόδιο για να τα πάμε καλύτερα. Okay. Αυτό που νιώθεστε έτσι είναι καταπληκτικό. Ναι, ρε παιδί, ναι. Ναι, έχουμε συνεννοηθεί αυτή τη στιγμή. Έχουμε να κάνει ένα comeback πολύ καλό. Ναι. Μ' αρέσει, φαίνεις κάτι πολύ διαφορετικό. Να το δούμε ωραίο. Και έχει ωραία αύρα. Πολύ. Είναι το ένα το γλυκό. Εντάξει, αφού είναι έχεις το γλυκό. Έχεις ασυλία. Δεν έχει σημασία αφού είπαμε. Είμα τα βλέπεις όμως, δηλαδή... Για πες, Τέλειο.
Λοιπόν, θα σου πω, εγώ τώρα αισθάνομαι ένα τεράστιο χάσμα γενναιών. Θα σου πω γιατί. Είναι σαν να έχω ντεζαβού στα φοιτητικά μου χρόνια που ήταν εκεί 2000 κάτι, ένα-δύο. Ήμουνα και στη Βόρειο Ελλάδα και είναι σαν να βλέπω, ξέρεις, τα κορίτσια που δουλεύαν στα κλαμπς. Κοίταξε, το look αυτό έχει κάποια στοιχεία που κακώς ή καλώς θεωρούνται όντως vintage, γιατί είναι 20 ετίας, αλλά δεν είναι ωραία φερμένα. Εντάξει, είναι παντελόνι που δεν σε κολακεύει. Είναι πολύ χαμηλοκάβαλο που χαρακτηρίζει εκείνη την εποχή. Εντάξει, έχει ένα φάρδος που για να είναι στο τώρα θέλει μια άλλη διαχείριση. Έχει ένα πολύ όμορφο σωματότυπο που θα μπορούσε να κάνει πάρα πολύ ωραία look που να ακροβατούν μεταξύ. Βασικά, όχι να ακροβατούν, να έχει στοιχεία του 2000 που τόσο σου αρέσει και σου φαίνεται πολύ μακρινό εσένα και να τα φέρει στο τώρα και να μα δείξει κάποιε εικόνε. Και αν θέλει να είναι kits, γιατί αυτό δεν είναι το kits το καλό που το λέμε με την έννοια τη μόδα, είναι το kits το κακόγουστο. Κοίταξε, οι DJ έχουν μια πολύ μεγάλη κουλτούρα. Δεν βλέπουμε πουθενά στην εικόνα σου κάτι που να δείχνει άνθρωπο να παίζει μουσική. Θα μπορούσε να έχει φέρει ακουστικά για να σε βοηθήσω. Μα δεν παίζουν πλέον με ακουστικά. Τι λες καλέ, και πόσο ακούν τον ήχο. Πάς σίγουρα σε κλαμπ. Εκεί, δεν τα φέρνουν το σπίτι μου. Ποιος τον έκανε. Οι τραγουδιστές πάνε παντού με το μικρόφωνο τους και DJ παντού και με τις κονσόλες τους και τα ακουστικά τους και τα CD τους, αν έχουν ακόμα CD. Με το τσαντάκι αυτό. Και το γλυφιτζούρι. Πας μόνο για γλυφιτζούρι, δεν ξέρω. Άμα τους αρέσει, μπορεί να έχουν και ένα γλυφιτζούρι. Λοιπόν, το τσαντάκι αυτό δεν δείχνει ένα κορίτσι που πάει να εργαστεί. Οι DJ εργάζονται. Έχουν εργαλεία οι άνθρωποι που εργάζονται. Εντάξει, αν έτσι να κάνουμε πλάκα. Μπορούμε να κάνουμε πλάκα. Καθόλου. Ωραία. Δεν είσαι DJ με αυτήν την εικόνα. Δεν θυμίζει σε τίποτα την DJ εικόνα σου. Το γάτι το είδατε. Βεβαίως. Εντάξει. Και το top που είναι πολύ ωραίο. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν είναι μόδα. Εντάξει. Ένα. Μπορείτε να βγάλεις και το jacket, σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Το γουνάκι. Το γουνάκι αυτό είναι, τζάκετ, ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου ωραίο, ας πούμε, οπότε ξεκινάμε από αυτό. Κοίτα, καταλαβαίνω αυτό που θες να κάνεις, που είναι λίγο έτσι κάτι πριν αρκετά χρόνια, αλλά έχει αστοχίες πάρα πολύ, τα έχουν πει. Ξεκινώντας από το τζάκετ και από το καπέλο, να σου πω ότι είναι μεγάλες αστοχίες, οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε να ρίξεις μια ματιά δεύτερη στον καθρέφτη και να τα δεις, γιατί αυτό το καπέλο τώρα είναι... δεν είναι για τίποτα, δηλαδή. Είναι για παιδικό πάρτι, είναι για κάτι άλλο. Δεν είναι για εδώ. Το τζάκετ δεν είναι ωραίο, δεν ταιριάζει καθόλου με αυτό το look. Μ' αρέσει το φαρδί τζιμ που πήγες να βάλεις. Ήθελε όμως ίσως λίγο πιο φαρδί και λίγο πιο λουζ. Ναι. Θα σε κολάκευε επίσης πάλι. Αν και αυτό δεν σου κάθεται άσχημα, θα ήταν πιο ωραίο σαν στυλ και άλλα παπούτσια. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω τι προσπαθείς να κάνεις. Δεν έχεις φτάσει ακόμα εκεί. Αλλά πολλά κορίτσια που ξεκίνησαν με κάποια έτσι ασυλία έχουν. Όπως και η Ειρήνη, το έχουν εξελίξει πάρα πολύ το look τους και έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό δρόμο. Okay. Ένα. Ευχαριστώ. Και 4,5 στο προηγούμενο επεισόδιο, 4,5 σήμερα. Θα το κάνουμε 5. Το κάνουμε 10. Το κάνουμε 10. 15, 20, 25 κτλ. 100 αυτού και βγαίνει. Πήγαινε στη θέση. Ευχαριστώ. Τώρα. Γεια. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.